Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε πώς φτιάχνουμε πίνακα περιεχομένων με τις σελίδες ενός εγγράφου. Δηλαδή, θα μάθουμε πώς να φτιάχνουμε ευρετήριο. Λοιπόν, για να γίνει αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε κάθε τίτλο και σε κάθε υπότιτλο του κειμένου ένα διαφορετικό στυλ γραμματοσειράς. Οπότε ας ξεκινήσουμε για να δείτε πώς γίνεται. Εδώ είναι το πρώτο κεφάλαιο, βάζουμε αυτή την επικεφαλίδα. Τώρα θα πάμε να βρούμε το 1-1 και θα βάλουμε την αμέσως επόμενη. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το 1-2, την αμέσως επόμενη. 1-3 και εδώ τη δεύτερη. Γιατί αυτά υπάγονται στο 1. Λοιπόν, 2, πάλι το πρώτο. 2-1 που υπάγεται στο 2, το δεύτερο. Στο 2-2 πάλι το δεύτερο. Στο 2-3 πάλι το δεύτερο. Στο 2-4 πάλι το δεύτερο. Στο 3 το πρώτο. Στο 3-1 το επόμενο. 3-2 το δεύτερο. 3-2-1 το τρίτο. 3-3 το δεύτερο. 3-4 το δεύτερο. 3-5 το δεύτερο. 3-6 το δεύτερο. Στο 4 το πρώτο. 4-1 το δεύτερο. 4-2 το δεύτερο. 4-3 το δεύτερο. 5 το πρώτο. 5-1 το δεύτερο. 5-2 το δεύτερο. 5-3 το δεύτερο. 5-4 το δεύτερο. Τελειώσαμε. Και τώρα θα πάμε εκεί όπου θέλουμε να φτιαχτεί το ευρετήριο, ας πούμε στην αρχή του εγγράφου. Και πάμε στην καρτέλα αναφορές, πίνακας περιεχομένων, και όπως βλέπετε έχει γίνει αυτόματα. Και όταν πάμε σε ένα σημείο, control και click μας πάει κατευθείαν στο σημείο που θέλουμε. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο.